κατ' επανάληψη και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημόσια έχω πει ότι ο κ. Νανόπουλος είναι άκρος επικίνδυνος. Και αν συνεχίσει να πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο εδώ στο Δήμο Κορινθίων, θεωρώ θα το καταλάβουν όλοι οι Κορίνθοι ότι δεν μπορεί ποτέ να ηγηθεί αυτού του Δήμου από τη στιγμή που σήμερα δεν μπορεί στοιχειοδός να κάνει τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της μειοψηφίας. Ο κύριος Νανόπουλος, αν και η καταγωγή του είναι από την τοπική κοινότητα Καστανιάς, εκεί από το Καρτέρι, λίγο πιο πάνω από εκεί που ο Δήμος Κορινθίων από τη Στυμφαλία, από τα Κιόνια, υδροδοτείται και υδροδοτείται σε ένα μεγάλο μέρος της έκτασης του ο Δήμος και είναι ένα επίτευγμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής, έτσι γιατί κάποιοι θέλουν να τα ξεχάσουμε αυτά, γιατί πριν από λίγα χρόνια, όχι πόσο μόνο δεν υπήρχε στην Κόρινθο, δεν υπήρχε ούτε καν επάρκεια νερού στην Κόρινθο και σήμερα εμείς σαν Δημοτική Αρχή περηφανευόμαστε ότι 8 χρόνια ο παλιός Καποδιστριακός Δήμος δεν έχει κανένα πρόβλημα και βεβαίως ελάχιστα προβλήματα παρατηρούνται σε περιοχές που υδροδοτούνται πλέον για πρώτη φορά και εκεί στην ιστορία τους, όπως είναι η Δημοτική Ενότητα Σολυγίας, όπως είναι η Δημοτική Ενότητα Σαλονικού, που είχαν τεράστια προβλήματα όχι μόνο επάρκειας, αλλά και ποιότητας κατά τα προηγούμενα χρόνια πριν έρθουν στον Καλλικατικό Δήμο Κορινθίων. Ο κύριος Νανόπουλος λοιπόν, αν και είναι εκεί από το Καρτέρι, δεν έχει φροντίσει να πάει να δει το τι γίνεται εκεί στις συντροληψίες του Δήμου Κορινθίων, το τι αγώνας δίνεται καθημερινά για να έχει αυτή η πόλη νερό. Και εγώ δεν θα έκανα καμία αναφορά στη δικιά μου συμβολή, δεν μιλάω για παλαιότερα, αλλά αυτές τις προηγούμενες μέρες, τις δύσκολες μέρες, που εγώ δεν ήρθα ούτε καν εδώ στο Δημαρχείο γιατί αντιμετώπιζα ένα σοβαρό το πρόβλημα υγείας με τα μάτια μου. Όμως, με αναγκάζει να πω ότι σχεδόν τυφλός δύο φορές ανέβηκα στην περιοχή εκεί της Τυμφαλίας και την προηγούμενη Δευτέρα αλλά και την προπροηγούμενη Δευτέρα που ήμουν ακόμα χειρότερα στην υγεία μου για να πάω να εξασφαλίσω να έρχεται όσο μπορούμε πιο πολύ νερό εδώ στις βρύσες των Κορινθίων γιατί φαίνεται δεν έχει πάει να δει ότι λόγω της παραταμένης ανομβρίας έχουν αρχίσει να δημιουργούνται προβλήματα στις πηγές από τις οποίες υδροδοτείται ο Δήμος Κορινθίων. Αυτά δεν τον ενδιαφέρουν. Προβλήματα. Ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για το νερό στην πόλη της Κορίνθου, στο Δήμο Κορινθίων, είναι ο κύριος Νανόπουλος. Ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να σπέρνει παραπληροφόρηση και σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι των Κορινθίων, ακόμα και μέσα στο κέντρο της πόλης Κορίνθου, αντί να πίνει νερό ποιοτικό πόσιμο από τη Βρύση, πάει και αγοράζει εμφιαλωμένο νερό και καταβάλει και ένα μεγάλο τίμημα για την αγορά αυτού του νερού. Και ένα κομμάτι της ευθύνης έχει ονοματεπώνυμο, είναι Νανόπουλος Βασίλειος και ο συνδυασμός τους της Συμμαχίας Πολιτών, που μέχρι σήμερα δεν έχουν πει ακόμα και με την ανάγνωση, τη συνεχή όλων των μετρήσεων που κάνουμε με διαπιστευμένα εργαστήρια να βγουν και να αναγνωρίσουν ότι το νερό είναι πόσιμο, ότι είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου που πρέπει να το αξιοποιήσει για την προβολή του και για την ανάπτυξή του, δεν το λένε. Και ακόμα και η χθεσινή του δήλωση τι έλεγε, σπέρνει πανικό. Λέει να μας πούνε αν έχουν μπει γεωτρήσεις, να μας πούνε... Να μας πούνε ποιος είναι ο κύριος Νανόπουλος. Ο κύριος Νανόπουλος είναι επικεφαλής της μειοψηφίας. Οφείλει να ρωτήσει, να μην ρωτάει δημόσια και να σπέρνει πανικό. Είναι ντροπή του αυτό που κάνει. Είναι ντροπή του αυτό που κάνει. Να πάει να ρωτήσει. Να ρωτήσει πρώτα και μετά να βγει να κάνει δηλώσεις. Και να σπέρνει πανικό. Δεν είναι τυχαία ένα πρόσωπο που βγαίνει και κάνει μια δήλωση. Ότι στο Δήμο Κορινθίων το νερό είναι ποιοτικό και πόσιμο. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Σε κάποια χωριά μόνο τα οποία εμείς τα έχουμε στο site. Είναι ανακοινωμένα. Αλλά δεν μπορεί βλέποντας επί τρία χρόνια μετρήσεις υπεύθυνες από διαπιστευμένα εργαστήρια να μην βγαίνει και να πει ότι η Κόρινθος η πόλη έχει ποιοτικό πόσιμο νερό, τα Εξαμήλια ποιοτικό πόσιμο νερό, η Αρχαία ποιοτικό πόσιμο νερό, ο Σολομός ποιοτικό πόσιμο νερό, η Ξυλοκέρδα ποιοτικό πόσιμο νερό, το Γαλατάκι, το Σοφικό, ο Κόρφος, το Κατακάλι.
αλλά και χωριά τα οποία δεν έχουν διαδικτύωση, όπως είναι ο Άγιο Βασίλης. Η Κλέλια έχει ποιοτικό πόσιμο νερό, το Χλιομόδι έχει ποιοτικό πόσιμο νερό, γιατί φρόντισαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Το Σπαθοβούνι έχει ποιοτικό πόσιμο νερό στην Φαλίας. Να βγει, να τα δει και να τα αναγνωρίσει. Μπορεί να μας πει η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι λαλίστατη, σε πόσους δήμους στην Ελλάδα, σε πόσους, αν είμαστε 2-3 όλη την Ελλάδα, 5, που αναρτούμε όλες τις αναλύσεις που γίνονται κατά αυτά χρονικά διαστήματα. Και οι αναλύσεις, βεβαίως, να ξέρετε, δεν γίνονται κάθε, για όλες τις παραμέτρους, τις χημικές ή τις ραδιολογικές, κάθε μέρα και κάθε μήνα κτλ. Υπάρχει χρονικό διάστημα, άλλες γίνονται κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο, κάθε έτος, και αφορούν την ποιότητα του νερού. Αυτές όλες, έστω και με καθυστέρηση, γιατί δεν έχει καμία υποχρέωση η επιχείρηση να τις αναρτεί, και είναι λάθος της επιχείρησης, αν θέλετε να κάνουν γεωχρητική στην επιχείρηση, των ενταλμένων υπαλλήλων να τις αναρτούν. Είναι λάθος, κάνουν γεωχρητική. Και ούτε έχουν πάρει καμία εντολή να μην αναρτούν. Το λέω δημόσια. Και ας έρθει υπάλληλος στην ΔΕΙΑΚ να με διαψεύσει εμένα. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα. Όλες οι μετρήσεις που σήμερα είναι στη διάθεση επιχείρησης οδηγούν στις ανακοινώσεις που υπήρχαν και πριν λίγο καιρό. Εκεί που έχουμε πει ότι το νερό πίνεται, το νερό πίνεται. Το καταλάβατε. Ας σταματήσουν λοιπόν κάποιοι να διασπείρουν πανικό.